Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι πολύ σημαντική η καλεσμένη απόψε. Από χθες σας είχα ανακοινώσει ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, ο γνωστός δημοσιογράφος και σήμερα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να τον δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ, να τον καλησπερίσουμε, τον κύριο Κούλογλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Μια χαρά. Από ταξίδι ήρθα από τις Βρυξέλλες κατευθείαν για την εκπομπή σας. Αυτό είναι μεγάλη χαρά. Αυτό και μεγάλη. Ναι, γνωστή και στις Βρυξέλλες. Έχει γίνει γνωστή και στις Βρυξέλλες αυτή η εκπομπή. Πολύ χαίρομαι. Θέλω να ξέρετε ότι παίρνουμε, κύριε Κούλογλου, αγαπητέ Στέλιο, παίρνουμε μηνύματα πέρα από την Ελλάδα, παίρνουμε από παντού, από όλο τον κόσμο. Mail. Και τηλέφωνα από Καναδά, από Αυστραλία, από Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία, Κεντρική Ευρώπη, από όλα τα κράτη. Καλά κάνετε, γιατί επειδή είναι και, υπάρχει και κρίση στα μέσα ενημέρωση αυτή την εποχή, είναι καλό να ενισχυθούν όλοι. Να μην χαθούν θέσεις εργασίας και να μην χαθούν και φωνές, ανεξάρτητα αν αυτές συμφωνούν με αυτά που πιστεύουμε εμείς ή πιστεύει το ένα ή το άλλο κόμμα. Ναι. Καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Εγώ ξέρω ότι και με βάση και την ιδιότητα που έχετε, ότι ξέρετε απολύτως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά το κυριότερο που ενδιαφέρει πλέον εμάς είναι ότι ξέρετε πολύ καλά τι κουβεντιάζεται στα κέντρα των αποφάσεων, Βρυξέλλες κλπ. Και νομίζω πρέπει να μας πείτε ορισμένα πράγματα απόψε. Για να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και σε σχέση με την οικονομική πορεία, με αυτό που λέμε τον οδικό χάρτη, αξιολόγηση κτλ. Περιμένουμε και με αγωνία να δούμε τι θα πει το Δήνο του στις 12 του Γενάρη, που θα βγάλει την έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Και από εκεί και πέρα σας άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει δώσει 2-3 τελευταία συνεντεύξεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών εξανάγκης, αλλά και για το σχέδιο Σόιμπλε. Και εδώ θα ήθελα λίγο, στη συνέχεια που παρουσιάσω και τους υπόλοιπους καλεσμένους, να γίνετε λίγο πιο αναλυτικός για να καταλάβουμε τι γνωρίζετε, τι γνωρίζει ο κύριος Κούλογλου, φίλες και φίλοι, γιατί έχει πει ότι ο κύριος Σόιμπλε θέλει να ρίξει την κυβέρνηση τη σημερινή, θέλει να ρίξει τον σημερινό πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και θέλει νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, διότι αισθάνεται καλύτερα, φαίνεται πολιτικά ή και στρατηγικά για τα δικά του σχέδια. Θα μας τα αναλύσετε στη συνέχεια. Ό,τι ξέρω θα σας το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουρούλου. Θανάσης Μπαλέρμπας είναι ένα από τα σοβαρότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μπαλέρμπας, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, εύχομαι σε όλους. Είναι γεγονός ότι παίρνω και εγώ πάρα πολλά τηλεφωνήματα από παλιούς φίλους 30ετίας και 25ετίας από τη Βόρεια Ελλάδα και από την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε εμφανίζομαι. Οπότε έρχεστε εδώ. Κοιτάξτε, κύριε Μπαλέμπρα, εγώ θα το πω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που μου αρέσουν τα διάφορα αυτιασίδια, ούτε εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που αυτή η εκπομπή έχει φτάσει να έχει τηλεθέαση πάνω από το 20%, πρωταγωνιστεί πλέον στην ενημέρωση. Αυτή χτίστηκε με πολύ κόπο, χτίστηκε με πολύ μεθοδικότητα και με πάρα πολύ εργατικότητα. Αλλά το κυριότερο όπλο της ήταν ότι είναι μια εκπομπή η οποία λειτουργεί με απολύτως δημοκρατικό τρόπο. Δίνω μάχη για να ακούγονται όλες οι απόψεις, είτε συμφωνούμε με αυτό που ακούγεται είτε διαφωνούμε. Και είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή να ακούγονται οι απόψεις και να γίνεται ένας δημόσιος διάλογος παραγωγικός, έτσι ώστε κάποιοι που γνωρίζουμε κάτι παραπάνω να καθοδηγούμε και τους πολίτες στο να παίρνουν σωστή εικόνα για το τι συμβαίνει γύρω μας. Μάλιστα. Αμέλεια Αναστασάκη. Είναι δημοσιογράφος, την ξέρετε ασφαλώς. Έχει δουλέψει στην τηλεόραση και στο Mega Channel πριν είχα την περιπέτεια. Θεωρητικά ακόμα δουλεύει. Θεωρητικά ακόμα δουλεύει. Καλώς ήρθατε. Πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κυρία Αναστασάκη. Στο Alter παρεόδο θα σας θυμάμαι. Και τώρα είστε στο News Bob του κυρίου Γιαννακόπουλου. Στον όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης του κυρίου Γιαννακόπουλου. CNN. Και τι ρεπορτάζ καλύπτεται. Υπουργείο Εργασίας. Τον κόσμο. Υπουργείο Εργασίας. Είναι υπουργείο. Δύο είναι τα υπουργεία, φίλες και φίλοι, τα οποία είναι η αιχμή του δόρατος στην. Μνημονιακά υπουργεία. Είναι μνημονιακά υπουργεία, ο κύριος Καρβούνης, ναι. Και είναι το Υπουργείο Εργασίας ασφαλώς και το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά τα δύο είναι που παίζουν μπάλα. Το Υπουργείο Εργασίας, το θέμα είναι ότι φέτος οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί έχουν να αντιμετωπίσουν το 2017, μάλλον από το 2017, έναν κυκαιώνα όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και καθεστώτα. Ο κύριος Κατρούγκαλος, πριν φύγει, φρόντισε πολύ καλά να αφήσει πίσω του μία αρνητική για τον κόσμο, για τους Έλληνες παρακαταθήκη, η οποία θα τους συντροφεύει για πολλά πολλά χρόνια. Και δεν μιλάω ούτε για τη μείωση του ΕΚΑΣ, ούτε για την μείωση των συντάξεων μόνο. Μιλάω για πάρα πολλά πράγματα που θα πούμε και στη συνέχεια. Ναι, ναι.
τα οποία δυστυχώς θα πλήξουν για άλλη μια φορά τις τσέπες των Ελλήνων που ήδη δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα τωρινά τους δεδομένα. Μάλιστα. Θα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά παραδείγματα πολλά. Θα πούμε και για τον ΕΦΚΑ. Θα μας πείτε τι είναι ο ΕΦΚΑ και υπάρχει και ένα βίντεο, φίλες και φίλοι, με μια τηλεφωνική επικοινωνία που έκανε η κυρία Αναστασάκη με μια υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Επειδή ο κύριος Πετρόπουλος προχθές στην παρουσίαση του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης μας αμφισβήτησε, μας είπε ότι τον αμφισβητούμε και ότι είμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι αρνητικά προσκύμενοι στο Υπουργείο Εργασίας. Εμείς, μετά την παρουσίαση του ενιαίου φορέα που έγινε μεταδόξης και τιμή στο Υπουργείο Εργασίας από την κυρία Χτσιόγλου και από τον κύριο Πετρόπουλο, έχουμε να σας πούμε ότι πραγματικά ο ΕΦΚΑ μπορεί να είναι στον αέρα, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου, γιατί για άλλη μια φορά βλέπουμε την άκρος ερασιτεχνική προσέγγιση της κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες. Λοιπόν, πάμε στον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, δικηγόρος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σας εύχομαι, κύριε καθηγητά, και να είστε πάντα καλά. Χθες παίξαμε πρώτο θέμα στην εκπομπή. Μία δημοσκόπηση του περιοδικού Zero. Είναι καινούριο περιοδικό, πολύ σοβαρό και έγκριτο περιοδικό, με πολύ καλούς συναδέλφους, αρθρογράφους, αναλυτές. Όπου είχε μία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, κύριε καθηγητά, για το ευρώ. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Νομίζω ότι από εδώ ξεκίνησε η συζήτηση. Από εδώ ξεκίνησε η κουβέντα. Και ετοιμάζω και τραπέζι μεγάλο, να ξέρετε, για το ευρώ, μέσα έξω, με ανθρώπους που ξέρουν. Νομίζω ότι απαιτείται να γίνει μία συζήτηση. Θα γίνει μία συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν την Ευρωζώνη και ανθρώπους που δεν θέλουν την Ευρωζώνη. Διάβασα και από έναν δημοσιογράφο του αστικού τύπου που υποστηρίζει το ευρώ, αλλά ο ίδιος κατέληγε ότι ανεξαρτήτως τι θα γίνει, θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Διότι δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνουμε στο ευρώ ή θα μας κρατήσουν στο ευρώ. Έτσι. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σήμερα. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Λάμπρος Παλάντζας, ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά σας εύχομαι, κύριε Παλάντζα. Επίσης. Σήμερα βγήκε η κυρία Γεννηματά και τα έκανε κολυμπιθρόξυλο. Τάχωσε στο ΣΥΡΙΖΑ, τάχωσε και στη Νέα Δημοκρατία. Αναποτελεσματική όλοι. Ρημαδιό γίνεται, βέβαια. Νομίζω ότι διέκρινα και μία, αν θέλετε, έτσι, πώς να το πω τώρα, τάση για να συσπηρωθεί λίγο ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Διότι ακούγονται τα σενάρια, όχι σενάρια, πλέον είναι πάνω στο τραπέζι η κουβέντα για το νέο κόμμα στην κεντροαριστερά με Διαμαντοπούλου, με Φλωρίδη, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Εντάξει, όλοι αξιοπρεπείς είναι. Ναι. Πάνε να κάνουν κόμμα. Όλοι δικαιούνται να προσπαθήσουν. Όλοι δικαιούνται να προσπαθήσουν, αλλά νομίζω ότι όλοι για την ενότητα του χώρου δουλεύουν παρά για τη διάσπαση. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Και ο κύριος Σταύρος Καρβούνης, στέλεχος της Ένωσης Κεντρών, είναι νομικός, τον γνωρίζετε, με θέσεις που έχουν ενδιαφέρον και σηκώνουν και μεγάλη συζήτηση. Οικονομολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κύριε Καρβούνη, χαίρετε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα. Το κυριότερο είναι η υγεία. Να μας δώσει φώτιση. Γιατί ακούω κάποια πράγματα και από καθηγητές πανεπιστημίου περί εξόδου από το ευρώ και να θεσπίσουμε τη δραχμή, που πραγματικά είναι τρελά σενάρια. Ναι. Και όποιος μιλάει για αυτά τα σενάρια, ειλικρινά δεν κατανοεί τι θα πει να έχουμε εθνικό νόμισμα, δεν κατανοεί ότι θα πάμε σε συνθήκες κατοχής και λατινοαμερικανικής φαβέλας. Το γράφω σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί την Κυριακή στην Κόντρα Νιούς. Ναι, Κυριακάτη Κόντρα Νιούς κυκλοφορεί Σάββατο λόγω του τριημέρου. Μάλιστα. Κυκλοφορεί το Σάββατο εκτάκτως 7 Ιανουαρίου. Κατά τον κύριο Καρβούνη σήμερα δεν έχουμε κατοχή. Δεν ζούμε δηλαδή υπό καθεστώς κατοχή. Δεν ζούμε. Έτσι νομίζει. Ναι. Δεν ζούμε, όχι. Θα τα πούμε όλα. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα από τον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, για πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το καταλάβουμε όλοι. Εμείς οι άνθρωποι εδώ που είμαστε στις πόλεις μας, στα χωριά μας, στις κομοπόλεις μας και είμαστε μέσα στην αγωνία, μέσα στο πρόβλημα. Κάθε οικογένεια έχει έναν άνεργο. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Η ωραία Γερμανία που έχει ουσιαστικά μηδέν ανεργία, εμφανίζει ένα αριθμό κοντά στο 6%. Θέλουμε να μας πείτε ακριβώς λοιπόν τι ξέρετε για τα σχέδια Σόιμπλε, γιατί τι επιθυμεί, θέλει ανατροπή, έχετε δηλώσει, το έχετε πει αυτό, επιθυμεί ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και του σημερινού πρωθυπουργού. Ισχύει αυτό? Και αν ισχύει, πείτε μας γιατί. Λοιπόν, πρέπει να σας ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι θεωρώ ότι οι εκλογές είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή για τη χώρα. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογές και κακώς ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει 6 μήνες μετά την εκλογή της κυβέρνησης και συνεχίζει να επιμένει να γίνουν εκλογές. Τα πράγματα θα μείνουν στη μέση. Οι εκλογές πρέπει να μπει σε μια τάξη η οικονομία και όλα αυτά τα οποία, εάν γίνουν εκλογές, θα ανατραπούν.
και θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Δεν πρέπει να επανεληφθούν λάθη παλιότερων αντιπολιτεύσεων, χωρίς να αφαιθεί η κυβέρνηση να τελειώσει, να ολοκληρώσει αυτό που έχει αναλάβει να ολοκληρώσει με δυσκολίες και βέβαια στο ασφυκτικό πλαίσιο των μνημονίων και των δανειστών. Τώρα, αυτό είναι το... Το τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας. Ναι. Ότι δεν πρέπει να έχουμε εκλογές τώρα. Από την άλλη μεριά, ναι, θεωρώ και έχω και πληροφορίες και τις έχω επικαλεστεί ξανά, είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο κύριος Σόιμπλε, λοιπόν, το επαναλαμβάνω εγώ για να το εμπεδώσουμε. Άλλωστε, θέλει να ανατρέψει, λέτε, αυτό που το στηρίζετε. Είναι πώς θα το πω, αίσθησή σας, εκτίμησή σας ή πληροφορία σας? Είναι πληροφορία μου, αλλά δεν χρειάζεται να είναι κανείς και τρομερός ρεπόρτερ για να το καταλάβεις. Εσείς είστε δυνατός ρεπόρτερ πάντως. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, έχετε κάνει ρεπορτάζ δυνατά. Άρα για να το λέτε αυτό δημοσίως τώρα, ότι ο κύριος Σόιμπλε, είστε ευρωβουλευτής της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος, ο Σόιμπλε θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Είναι πολύ σοβαρή η τοποθέτηση. Ναι, νομίζω ότι το έχουν πει και άλλοι με λίγο πιο έμεσο τρόπο. Εγώ το λέω πιο καθαρά. Ναι. Είναι προφανές από όλες τις κινήσεις ότι στην παραμικρή ευκαιρία ο κύριος Σόιμπλε βάζει και τρικλοπόδια. Θυμίζω το γεγονός ότι τον Οκτώβριο, όταν ήταν να εκταμιευθεί η δόση, επικαλέστηκε κάποιο τυπικό γεγονός, δεν είχαν έρθει ακόμα. Κάποιοι αριθμοί δεν είχαν πάει. Στατιστικά στοιχεία. Το οποίο όλοι ξέραν στο Eurogroup θα έρθουν, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με αυτά. Υπήρχαν διαβεβαιώσεις από τη στατιστική υπηρεσία από παντού. Και παρόλα αυτά έθεσε θέμα να μην. Και δεν εκταμιεύθηκε τελικά ολόκληρη η δόση, αλλά το μισό. Ναι. Λοιπόν, σε κάθε ευκαιρία και θεωρώ ότι και πέρσι θα είχαν, αν δεν υπήρχε το προσφυγικό πρόβλημα, θα ήταν πολύ δύσκολο να είχε εξασφαλιστεί και η πρώτη αξιολόγηση, όχι γιατί η κυβέρνηση δεν είχε εφαρμόσει τις συμφωνίες, αλλά γιατί οι άλλοι, οι δανειστές δηλαδή, και κυρίως το Βερολίνο, με επικεφαλής τον κύριο Σόιμπλε, δεν εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα, δηλαδή παραβιάζουν τις συμφωνίες που έχουν γίνει. Ο κύριος Σόιμπλε θέλει να αλλάξει την Ευρώπη. Την κυβέρνηση να την αλλάξει. Για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, γιατί θεωρεί ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πιο βολικός πρωθυπουργός, ο οποίος θα του κάνει όλα τα χατήρια και συγχρόνως είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσκειται ιδεολογικά στον ίδιο χώρο. Ναι. Εσείς που εντάσσετε, σε ποιο χώρο εντάσσετε τον κύριο Σόιμπλε, στον σκληρό νεοφιλελεύθερο χώρο? Ανήκουν στο ίδιο κόμμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Δεξιάς. Ναι. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ανήκει. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Υποθέτω ότι το ξέρετε. Αριστερό δηλαδή. Όχι, άλλο ακροαριστερό, άλλο αριστερό. Ακροαριστερό είναι. Οι σοσιαλδημοκράτες είναι αριστερά της Ευρώπης. Για να ακούσουμε τον κύριο Κουρούγλου. Κύριε Καρβούνη, αφήστε τον λίγο να ολοκληρώσει, γιατί θα μας πει σημαντικά πράγματα. Δεν πιστεύω να θεωρείτε ότι Ποδέμος, παραδείγματος χάρη, είναι ακροαριστερό κόμμα. Η Ποδέμος είναι ένα κίνημα νεολαίας, ριζοσπαστικό, που έχει βγει μέσα από την αμφισβήτηση του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος στην Ισπανία. Δεν έχει τίποτα ακροαριστερό. Όχι αριστερό, κοινωνικό κίνημα. Δεν πέτυχε, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι αριστερό, προσέξτε. Είδατε τι κάνατε τώρα. Είστε εντός εισαγωγικών, πώς να το πω τώρα, τρομοκράτης της ταραξίας στη συζήτηση. Αφήστε τον να ολοκληρώσει και θα έρθουμε να τα πείτε μετά. Το ρωτήστε τι θέλετε. Αλλά άλλο πράγμα συζητάμε τώρα. Αν είναι ακροαριστερά ή όχι. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο κύριος Σόιμπλε είναι στο ίδιο κόμμα και έχει τις ίδιες περίπου αντιλήψεις. Με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα, το οποίο είναι ένα σχέδιο ότι η Ελλάδα πρέπει να, και το έχει πει και δημοσίως διάφορες φορές, πρέπει να φτάσουν οι μισθοί και οι συντάξεις 400 ευρώ, γιατί η Βουλγαρία να έχει χειρότερους μισθούς ή ακόμα η Σλοβακία που μας δανείζει κτλ. Αυτά τα λέει το Δουνουτού, δεν τα λέει ο κ. Σόιμπλε. Μήπως κάνετε κάποιο λάθος. Και ο κ. Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε λέει κάτι ακόμα πιο προωθημένο. Έχει πει ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ. Καλά, εντάξει, ναι. Αλλά, κάτι που η Νέα Δημοκρατία βέβαια το αποτάσσεται μετά από δελιγμίας. Άρα πού βρίσκεται η σύμπτωση των απόψεων? Εκεί έκανε πίσω ο Σόιμπλε το καλοκαίρι του 2015, γιατί και πιο πριν δεν θέλησε η Μέρκελ. Αλλά το σχέδιο εξακολουθεί και υπάρχει. Λοιπόν, σαφέστατα. Να δούμε όμως ποιος το εξυπηρετεί καλύτερα με αυτό το σχέδιο. Με την αποχώρηση, ευχαρίστω να το συζητήσουμε. Να τελειώσω μόνο το συλλογισμό. Με την αποχώρηση του Ολάντ, την πτώση του Ρέντσι, ναι, ναι, πέφτουν και τα τελευταία σοσιαλδημοκρατικά και κυβερνήσεις και κόμματα στην Ευρώπη. Και διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα κυβερνάται πλέον ολοκληρωτικά από τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Και αυτό είναι το ένα σχέδιο του Σόιμπλε. Το δεύτερο σχέδιο του Σόιμπλε είναι ότι θέλει να αλλάξει την Ευρώπη. Θέλει να την κάνει, να την προσαρμόσει στα μέτρα
Το είπε άλλωστε και δημοσίως ότι η Ευρώπη αυτή δεν θέλει αλλαγές, ότι έχει κουραστεί, υπάρχει μια κόπωση κτλ. Τι θέλει να κάνει? Θέλει αυτή την ηγεμονία που έχει η Γερμανία να την εγκαθιδρύσει και θεσμικά. Δηλαδή, θέλει να αποδυναμώσει το Juncker την Κομισιόν και να ενισχύσει μόνο το Eurogroup. Δηλαδή να κυβερνάτε η Ευρώπη μόνο από το Eurogroup. Αυτό λέτε. Μα αυτές τις μέρες γίνονται δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις έχουμε. Πρώτον, ότι έχουν αρχίσει μέσα από διαρροές από γερμανικά μέσα ενημέρωση, χτυπάνε τον Juncker για την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός και υπουργός οικονομικός στο Λουξεμβούργο. Για την υπόθεση των φορολογικών παραδείσεων που πράγματι ήταν το Λουξεμβούργο. Πράγματι ο Juncker τότε είχε παίξει αυτόν τον ρόλο, αλλά σήμερα ο Juncker έχει αλλάξει θέσεις, είναι υπέρ της πάταξης των φορολογικών παραδείσεων κτλ. Παρ' όλα αυτά τον χτυπάνε. Το ένα είναι αυτό μέσα από διαρροές στο γερμανικά μέσα ενημέρωση. Το δεύτερο είναι ότι η Ιταλία επίσης εκβιάζεται και απειλείται με αφορμή την τράπεζά της, μία η οποία έχει τράπεζα, πρόβλημα, την οποία δεν την αφήνουν κανένα περιθώριο. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο Σόιμπλε, οι χώρες του Νότου να μπουν σε δεύτερη μοίρα ή να αποχωρήσουν και να φτιαχτεί μια άλλη συμμαχία από τους ισχυρούς της Ευρώπης και εκεί πέρα πάνω εμείς δεν έχουμε θέση. Και θεωρεί ότι όταν ξεκινήσει μια κρίση στην Ελλάδα καινούρια, πολιτική καταρχήν κρίση και στη συνέχεια και οικονομική, αυτό το σχέδιο θα διευκολυνθεί. Αυτό είναι όλο. Αυτό λέτε όλο. Και το γεγονός, τι πιστεύετε σε αυτούς που λένε άλλωστε, ότι τώρα με την αριστερή εντός ή εκτός αγωγικών κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα περνάνε πιο εύκολα τα σχέδια των Βρυξελών, του Σόιμπλε κτλ. Ενώ με μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση ή δεξιά κυβέρνηση ή κεντροδεξιά κυβέρνηση, Μητσοτάκη ή οπιανού, θα δυσκολευτεί το πράγμα, διότι θα έχουμε κοινωνικές, ας πούμε, αναταράξεις μεγάλες. Γιατί δεν δίδεται η αξιολόγηση? Ξέρετε, το ελληνικό πρόβλημα στα πλαίσια της Ευρωζώνης είναι τίποτα. Το ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Είναι αμεληταίο, λέτε, στο σύνολο του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι οι άλλοι παράγοντες εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ το να κλείσει επιτέλους αυτή η ιστορία. Όμως Κοβισή δεν μπορεί να μιλάει. Μόνο Σόιμπλε δεν θέλει. Μόνο Σόιμπλε αντιδρά στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Σόιμπλε, αλλά ξέρετε, δυστυχώς επειδή έχει μεταλλαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή τα θεσμικά όργανα, όπως είναι η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόμα και το Συμβούλιο Κορυφής, δεν παίρνουν ουσιαστικές αποφάσεις και όλες οι αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον των λαών της Ευρώπης, τουλάχιστον αυτών που ανήκουν στην Ευρωζώνη, λαμβάνονται στο Eurogroup. Στο Eurogroup ο Σόιμπλε έχει απόλυτη κυριαρχία. Ακόμα και ο Τάισελμπλουμ, ο οποίος ήταν φανατικός εναντίον μας, διαφοροποιήθηκε. Είπε ότι αφού τα κάνετε, αφού έχετε συμφωνήσει, εφαρμόζετε τις συμφωνίες κτλ., να προχωρήσουμε. Και όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο εδώ πέρα. Μια προσωπική αιμονή ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν κατάφερε τελικά να γίνει πρωθυπουργός, ούτε καγκελάριος, ούτε θα γίνει τελικά καγκελάριος. Ο Σόιμπλε εννοώ. Για το Σόιμπλε, ναι. Δηλαδή με την νέα που συμβαίνει. Άρα έχει και τέτοιο θέμα. Το χάνει. Και έχει ορισμένες αιμονές. Αυτό τουλάχιστον τώρα επικαλούμε τώρα Γερμανούς δημοσιογράφους που μου το λένε, γιατί λέω, ρε παιδιά, εντάξει, τι έγινε εδώ πέρα. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό, αλλά νομίζω πολύ κομβικό. Ο Σόιμπλε είναι υπουργός οικονομικών της Γερμανίας. Από πάνω υπάρχει πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πάνω από αυτόν άλλος πιο ισχυρός, η κυρία Μέρκελ. Δηλαδή, ο κύριος Σόιμπλε δηλαδή είναι πιο ισχυρός από την κυρία Μέρκελ. Εδώ ερχόμαστε στον παράγοντα Μέρκελ. Ή συμφωνεί η Μέρκελ με τον Σόιμπλε. Ή είναι πιο ισχυρός τελικά ο Σόιμπλε από τη Μέρκελ λόγω εσωκομματικών του ισορροπιών και εν ώψη και των εκλογών του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία και γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι. Τελικό συμφωνεί ο Σόιμπλε με τη Μέρκελ ή παίζει κάτι άλλο? Εδώ μπαίνετε στην ειδικότητά μου. Γιατί, όπως ξέρετε, έχω κάνει και ένα ντοκιμαντέρ που είχε τον τίτλο Νονά και ήταν η βιογραφία της Μέρκελ, την οποία έχω μελετήσει πάρα πολύ. Η Μέρκελ είναι μια κατεξοχήν καιροσκόπος πολιτικός. Περιμένει να δει μέχρι την τελευταία στιγμή πού θα πάνε τα πράγματα, αν θα πάνε από εδώ, τα αφήνει, δεν μπορεί να αποφασίσει, δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι, λέει ναι και όχι την ίδια στιγμή. Και αυτό βέβαια, όταν έχει όλα τα χρήματα, η αδυναμία να αποφασίσει, στο τέλος γίνεται τρομερό στρατηγικό πλεονέκτημα. Γιατί ο άλλος θέλει τα λεφτά και το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποφασίσει, τον φτάνει στα άκρα και στο τέλος του επιβάλλει ό,τι θέλει. Θεωρώ ότι η Μέρκελ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται βασικά για την επανεκλογή της. Μάλιστα. Ξέρετε ότι στην Γερμανία δυστυχώς το κλίμα εξακολουθεί και παραμένει με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Δεν έχει γίνει καλή ενημέρωση των γερμανικής κοινής γνώμης και εξακολουθεί και παραμένει αντιανθεληνικό, με την έννοια ότι οποιαδήποτε ποινή εναντίον της Ελλάδος επικροτείται από το εκλογικό σώμα, ιδίως το συντηρητικό εκλογικό σώμα, γιατί η αριστερά στη Γερμανία είναι μαζί μας. Ναι, ναι. Και επομένως όλες οι κινήσεις που κάνει τώρα ο Σόιμπλε, δηλαδή το παίζει σκληρός κτλ., έχουν ευνοϊκή εκλογική απήγηση στο σώμα
που θέλουν. Ένα τελευταίο ερώτημα για την αξιολόγηση. Θα σας ρωτήσω μετά για να μπουν και οι υπόλοιποι στη συζήτηση. Τελικώς η σχέση Μέρκελ-Τσίπρα. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η σχέση τους? Είναι καλή η σχέση τους? Υπάρχει συμπάθεια? Λένε πολλοί ότι έχουν πολύ καλή χημεία, πίσω δηλαδή από τις κάμερες και τα λοιπά, μέσα στα δωμάτια που συζητάνε. Τα πάνε μια χαρά. Και βεβαίως οι πολιτικοί βγαίνουν και λένε άλλα πράγματα συνήθως έξω. Ποια είναι η αίσθησή σας? Θυμάμαι ότι τα αγκαλιάσματα και τα φιλιά της Μέρκελ με τον κύριο Παπανδρέου, όταν ξεκίνησε η κρίση. Κοιτάξτε, η Μέρκελ είναι μια πολύ ψυχρή πολιτικός. Δεν μετράνε αυτά πάρα πολύ τα προσωπικά στοιχεία. Έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ σκληρό σύστημα εξουσίας και αυτό που την απασχολεί είναι η εγκαθίδρυση και η διατήρηση της εξουσίας της. Οι προσωπικές σχέσεις παίζουν δευτερεύοντα ή τριτεύοντα ρόλο και παρότι ο Τσίπρας και από προσωπικότητα είναι φιλικός, είναι ευχάριστος συνομιλητής, είναι δηλαδή κάποιος που κατακτάει τους συνομιλητές και το είδαμε αυτό και από τον Ομπάμα, ναι, παραδείγματος χάρη. Παρ' όλα αυτά, ή τον Ολάντ ή τις καλές σχέσεις που έχει με τον Ρέντσι και με τους άλλους ηγέτες. Αλλά θεωρώ ότι στην περίπτωση ειδικά της Μέρκελ, με αυτό το ψυχρό σύστημα εξουσίας το οποίο υπηρετεί από την εποχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπου διαμόρφωσε την προσωπικότητά της, δεν παίζει παρά ελάχιστο ρόλο. Μάλιστα. Κύριε Μπαλέρμπα, έρχομαι σε εσάς να σχολιάσετε αυτά που λέει ο κύριος, που νομίζω ότι μας δίνει μία άλλη διάσταση της δικής του βέβαια πραγματικότητας και της δικής του θέσης. Αυτά που λέει ακούγονται εφιαλτικά για τα σχέδια Σόιμπλε, ότι θέλει να ανατρέψει μια εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχθηκε από την κυβέρνηση, άσχετα τώρα να ακούει τα εξαμάξεις για αυτά που δεν κάνει. Δηλαδή, άλλα μας έλεγε και αλλιώς έχει παρουσιαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει μνημόνιο, τα ξέρουμε, μην τα παραλαμβάνουμε κάθε βράδυ. Ο κόσμος κρίνει, ο κόσμος ακούει, ο κόσμος υποφέρει. Το 24ωρο πλέον ζούμε μέρα με τη μέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμούς για μπροστά για πολλά σχέδια, μακροπρόθεσμα κτλ. Τι λέτε για όλα αυτά που ακούτε? Και βολεύει, λέει, θα μείνω εδώ, ότι βολεύει το Σόιμπλε να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί κολλάνε τα χνότα τους. Εγώ θα έχω μια διαφορετική προσέγγιση. Παρακαλώ. Καταρχήν δεν πιστεύω τόσο πολύ στην δυνατότητα μεμονωμένων προσώπων, αυτό μας διδάσκει εξάλλου και η ιστορία, ότι τα μεμονωμένα πρόσωπα πολύ δύσκολα μπορούν να αλλάξουν την πορεία λαών ή εθνών, εάν δεν κατορθώσουν να συνταυτιστούν με την εποχή τους. Μόνο οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να εκφράσουν την εποχή ή κυρίως να δούνε πιο μπροστά από την εποχή, απέκτησαν αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Ναι. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόμαστε την ηγετική μορφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν από τη δεκαετία του 60 προσπαθούσε να αλλάξει τον προσανατολισμό της χώρας από την Ατλαντική Συμμαχία, να αποκτήσει και έναν δεύτερο πόλο, μια δεύτερη συμμαχική σχέση με την Ενωμένη Ευρώπη. Μάλιστα. Τότε η Ενωμένη Ευρώπη ήταν, θα λέγαμε, ένα μακρινό όνειρο, όμως υπήρξε μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν χρωστάει την ευημερία της, τη χρωστάει ακριβώς αυτή την πρόωρη ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη. Όταν άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, και δεν συζητώ για τις επόμενες. Σε ποια ευημερία ακριβώς αναφέρεστε, για ποια περίοδο, γιατί τώρα μιλάω κατάσταση... για τη δεκαετία του 80, του 90. Ναι. Για εκείνη την περίοδο. Μην ξεχνάτε. Η ευημερία είναι ωραία, πολύ ωραία λέξη, αλλά είχα πάρα πολύ καιρό, κύριε Μπαλέμα, να την ακούσω. Θα σας πω κάτι. Και μπορούμε να την αποκτήσουμε και πάλι, αν αποφασίσουμε να ξαναφέρουμε αξίες που είχαμε την εποχή εκείνη, να ξαναδώσουμε τον αγώνα μας με ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Σόμπισε, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Για έναν απλό λόγο. Διότι ο κύριος Σόιμπλε θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι ίσως ο μοναδικός φορέας αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, που μιλάει για τον εξυγχρονισμό. Να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Mm-hmm. Είστε πολύ μορφωμένος άνθρωπος, με παιδεία κτλ. Και βγαίνετε και στο εξωτερικό, έχετε αρκετές εμπειρίες. Η γνώμη σας για τον κύριο Σόιμπλε όπως κινείται σε σχέση με τη χώρα μας, με αυτά που κάνει, με τα συνεχή εμπόδια, με τη στάση του την ανθεληνική, θα έλεγα ότι έχει ένα μένος κατά των Ελλήνων και της χώρας μας. Πώς τη σχολιάζετε, πώς σας φαίνεται αυτή η στάση? Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Και θέλω να σαν άνθρωπο σας ρωτάω, όχι σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, σαν άνθρωπος. Πώς σας φαίνεται? Θέλω να πω ότι, κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε η χώρα είχε να αντιμετωπίσει διάφορους σε θέσεις ισχύως. Να θυμίσω, στην Ελληνική Επανάσταση είχαμε τον Μέτερνιχ,
Ο Μέτερνιχ ήταν εναντίον κάθε ιδέα του να φτιαχτεί ελληνικό κράτος. Όμως οι εξελίξεις τον ξεπέρασαν και ήρθε ο Τζορτζ Κάνινγκ, ένας οραματιστής υπουργός εξωτερικών και μετά πρωθυπουργός της Αγγλίας, που είδε την πραγματική ευκαιρία να φτιάξουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος στην καρδιά της Ανατολής. Άρα τι να κάνουμε, να ξεπεράσουμε το Σόιμπλε, λέτε? Εγώ δηλαδή, πιστεύω ότι όλους μπορούμε να τους ξεπεράσουμε αν έχουμε εμείς έναν καλό σχεδιασμό. Και εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι δεν είναι φίλος της πατρίδας μας? Κοιτάξτε, το πιστεύετε αυτό? Αυτό δείχνει να δηλαδή. Να σας πω κάτι. Η πολιτική νομίζω ότι θέλει ψυχροαίμα. Να ξεπεράσουμε τις προσωπικές μας αντιλήψεις. Εγώ θα πω κάτι. Εάν η κυβέρνηση ήταν εντάξει σε αυτά που είχε υπογράψει, κανένα Σόιμπλε. Μα τι άλλο να κάνει? Προσέξτε. Μα τα έχει δώσει όλα η κυβέρνηση. Συγγνώμη. Δεν το τηρεί καλά η κυβέρνηση του σημερινή. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον όχι. Γιατί δεν κλείνουν οι αξιολογήσεις. Μα όλοι οι αξιολογήσεις είναι έτοιμοι. Λέει, μας το είπε και ο κύριος Κούλογλου. Όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν και μόνο ο Σόιμπλε έχει κολλήσει. Μα μια βασική αρχή στην Ευρώπη είναι το Pacta Sunt Servanda. Δηλαδή τα συμπεφωνημένα οφείλουν να ισχύουν. Τότε και δεν πάμε εμείς και να πούμε με τα χαρτιά μας ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουμε υπογράψει, τα κάναμε. Ναι. Εσείς γιατί είστε εναντίον μας? Εγώ θεωρώ τώρα, βέβαια, ότι το παιχνίδι που παίζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τις παράλογες απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα εργασιακά και το αφορολόγητο στις 5.000, από πίσω ο Σόιμπλε σε όλη αυτή την ιστορία, αντιλαμβάνεστε, κοιτάξτε, ότι μπορεί και η μέτρα μάλιστα μετά το 18. Μέτρα, ζητάνε μέτρα μετά το 18 με πλεονάσματα 3,5% και άλλα μέτρα. Επώδυνα, απαράδεκτα, ανατριχιαστικά μέτρα. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί αυτή τη στιγμή να υπογράψει μέτρα για μετά το 18? Όχι βεβαίως. Λοιπόν. Αλλά γιατί όμως προκύπτουν συνεχώς αυτές οι ανάγκες για καινούργια μέτρα? Διότι έχουμε πάρει μία λάθος. Διότι μονή, έχει μονή ο Σόιμπλε την Ελλάδα. Και θέλει να παραδειγματίσει τους υπόλοιπους του Νότου. Ο Σόιμπλε, με παράδειγμα την Ελλάδα, θέλει να παραδειγματίσει την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, πιθανώς και ένα μέρος της, όλη τη Γαλλία και άλλους, οι οποίοι τυχόν όταν να μην σηκώσει κεφάλι κανείς και να κάνει κουμάντο. Να κάνω ένα ερώτημα ρητορικό. Και η Κύπρος ανήκει στον Νότο. Και η Κύπρος μπήκε σε μνημόνιο. Και η Κύπρος βίωσε, αν θέλετε, μια εκδικητική μανία όταν καταστράφηκαν οι τράπεζές της σε μια μέρα. Ναι. Η Κύπρος όχι μόνο βγήκε από το μνημόνιο, προχθές δανείστηκε με 0,2%. Και η Ιρλανδία, θυμάμαι την Ιρλανδία όταν μπήκε στο μνημόνιο, οι Γερμανοί ήταν επιθετικοί εναντίον τους, αυξήστε τη φορολογία των επιχειρήσεών σας. Την έχετε στο 10-12%. Ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτάκι να το συνεχίσω. Την έχετε, λέει, στο 10-12%, δεν μπορούμε εμείς να το έχουμε στο 20%, να το πάτε και στο 20%. Ξέρετε, τους είπαν οι Ιρλανδοί. Τι πλεόνασμα θέλετε, αυτό. Αφήστε μας να το αποφασίσουμε μόνοι μας να το κάνουμε. Και το κάνανε όπως έπρεπε και βγήκανε από το μνημόνιο και τώρα τρέχουν με ρυθμούς ανάπτυξης 4,5%. Η Πορτογαλία, πώς τη βλέπετε την Πορτογαλία? Κοιτάξτε, η Πορτογαλία. Η οποία και αυτή βγήκε από το μνημόνιο. Και αυτή βγήκε από το μνημόνιο. Η οποία είναι στα κακά της χάλια η οικονομία. Ήρθε όμως μια αριστερή κυβέρνηση, ναι, άρχισε πάλι να μοιράζει πλεονάσματα που δεν υπήρχαν και αναγκάζεται τώρα και παρακαλάει για καλύτερη αντιμετώπιση δημοσιονομική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι ξεπέρασαν τα δημοσιονομικά τους όρια. Θέλω να πω ότι μας χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο, κύριε Λιάτσο. Μας χρειάζεται ένα σχέδιο του τι θέλουμε. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αυξήσει τους δημόσιους υπαλλήλους στη χώρα από 690 σε 697 μέσα σε ένα χρόνο, όταν έχει αυξήσει το πρώτο 9μηνο του 16 τις δαπάνες, τις μισθολογικές της κεντρικής διοίκησης κατά 146 εκατομμύρια, όταν δηλαδή αυξάνεται συνεχώς ο δημόσιος τομέας στη στιγμή που μεταφέρονται βάρη στον ιδιωτικό τομέα, δεν βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή σε λίγο θα δημιουργηθεί ένας διχασμός στην ελληνική κοινωνία? Θα υπάρχουν οι προνομιούχοι και οι μη προνομιούχοι. Θα έρθω σε λίγο σε εσάς πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αναστασάκη, έχουμε 2 λεπτά πριν πάμε στο διαφημιστικό. Δώστε μας έτσι τη δική σας θέση, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Εγώ σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Κούλογλου, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω μια καχυποψία όσο αφορά τον κύριο Σόιμπλε στο ότι θέλει να έρθει ο Μητσοτάκης και να. Εγώ θέλω να θέσω 2 παράγοντες. Το Σεπτέμβριο έχουμε γερμανικές εκλογές. Όπως καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι δεν κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση, θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Υπάρχει και το σκεπτικό ότι δεν μπορεί ο κύριος Σόιμπλε να φανεί γαλαντόμος σε μια τόσο δύσκολη μεταβατική περίοδο πριν τις γερμανικές εκλογές. Δεν μπορεί στους Γερμανούς δηλαδή να πει ο Σόιμπλε ότι γεια σας, εμείς θα δώσουμε τα χρήματα στους Έλληνες, εσείς θα πάμε σε εκλογές, θα ζείτε λίγο πιο συντηρητικά.
Δεν γίνεται αυτή την περίοδο να φανεί ο κύριος Σόιμπλε γαλαντόμος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όσο αφορά την αξιολόγηση. Όσο αφορά τώρα το χάσμα αυτό το γνωστό που υπάρχει μεταξύ Δούνου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων, είναι γνωστό. Ποια είναι η άποψη για το χρέος, όλα αυτά είναι πράγματα που τα λέμε και τα ξαναλέμε συνεχώς. Ο κύριος Κούλογλου είπε πριν για τις συντάξεις και τις μειώσεις. Να φτάσουμε στους μισθούς και τις συντάξεις της Βουλγαρίας. Τι θέλει ο Σόιμπλε, είπε. Μάλιστα. Εγώ, στα λοιπόν, 300 ευρώ σύνταξη και μισθό. Έχω να σας πω ότι είμαστε ήδη στα 300 ευρώ σύνταξη και ήδη σε αυτούς τους μισθούς. Όποιος είναι στην αγορά εργασίας, μισθωτός, ξέρει πολύ καλά, όχι μόνο για τη μαύρη εργασία, αλλά ξέρει και πολύ καλά ότι θα δουλέψει και ανασφάλιστος και με πολύ λίγα χρήματα. Αν ανατρέξετε σε αγγελίες, που εγώ ανατρέχω καθημερινά για να καλύψω το ρεπορτάζ μου, ναι. Βλέπω ότι ζητάνε ανθρώπους να εργαστούν για 10 ευρώ το δεκάωρο. Αυτά δείτε τα. Εγώ θα τα φέρω μια άλλη μέρα εδώ. Ναι. Επίσης, όποιος βγει αυτή τη στιγμή με το νέο νόμο Κατρούγκαλου με 15 χρόνια ασφάλισης στα 62 του και έχει συντάξιμες αποδοχές 600 ευρώ, δεν θα πάρει πάνω από 276 ευρώ. Ενώ έπαιρνε 450. Τα μισά δηλαδή θα πάρει. Οπότε ναι. Δεν είμαστε κοντά στη συντάξη Βουλγαρίας, ούτε κοντά στους μισθούς. Είμαστε ακόμη πιο κάτω. Επίσης, επειδή κοίταγα κάτι έρευνες για το πόσο εργάζονται οι Έλληνες και για το πόσο δεν εργάζονται. Οι Έλληνες εργάζονται πολύ. Προφανώς υπάρχουν παραδείγματα, γιατί η Γερμανία, επειδή αναφερθήκαμε πριν στο, ναι, ναι. Στη Γερμανία. Αναφέρεστε στον ΟΑΣΑ σήμερα που βγήκε αυτή η έρευνα για το πόσες ώρες δουλεύουν οι Έλληνες. Έχετε πολύ δίκιο. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Αυτό λέγει ο ΟΑΣΑ. Υπάρχουν, κύριε Λιάτσο, διακρίσεις. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν δουλεύουν, υπάρχουν τεμπέληδες. Ναι. Αυτή όμως η καραμέλα που έχουν. Οι Έλληνες, έχει δίκιο η κυρία Αναστασάκη, φίλες και φίλοι, δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη. Αυτό το έχετε πει εσείς, κύριε καθηγητά, βεβαίως. Παρακαλώ. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, θα σας διακόψω, κυρία Ανασάκη, θα επανέλθουμε. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θα θίξουμε όλα τα θέματα. 2 λεπτά διαφημίσεις και επανερχόμαστε.